Τίποτα άλλο. Πολύ. Είναι το λιγότερο. Με τη Βικτόρια θέλω να σας πω ότι έχω βρεθεί και σε μία Eurovision μαζί. Δυστυχώς εγώ όχι ως εκπρόσωπος της χώρας. Που πολύ, πολύ θα το ήθελα. Ωραία, περάσαμε. Το Βελιγράδι το 2008. Καταπληκτικά. Ωραία, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να πάει και η Βικτόρια μόνη της. Φυσικά. Και νομίζω ότι τώρα που θα γίνει και στη Σουηδία, που η μισή μας καρδιά είναι εκεί σκανδιναβική, σουηδική, γιατί όχι να μην δούμε τη Βικτόρια να εκπροσωπεί την Ελλάδα μέσα στη Σουηδία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ρίχνουμε και μια ιδέα, γιατί όχι. Εγώ θα σας πάω τώρα μέχρι τη Σκιάθο ωστόσο. Και με τη βοήθεια του laypavlaout.gr θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με όλο αυτό το υπερμαναφούκι που έχει ξεσπάσει από χθες με την επίσκεψη του Ρίκι Μάρτιν στη Σκιάθο. Προς το παρόν, όπως γράφει και το laypavlaout.gr, ας τον απολαύσουμε από φωτογραφίες, γιατί μάλλον αποδεικνύεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας η είδηση για την επίσκεψή του στην πανέμορφη Σκιάθο. Και σε αυτή την μούφα έπεσαν θύματα και άνθρωποι, παράγοντες του νησιού, οι οποίοι βγήκαν και μίλησαν. Βέβαια, οι άνθρωποι είπαν δεν τον έχουμε δει, αλλά εάν βρίσκεται στο νησί μας είναι μια πολύ μεγάλη μας τιμή. Και αυτό γιατί, όπως βλέπετε εδώ, σε αυτό το σημείο της σελίδας, ο Ρίκι Μάρτιν, ενώ υποτίθεται ότι βρίσκεται στη Σκιάθο, εχθές το βράδυ πρωταγωνιστούσε και στο Broadway στην παράσταση Εβίτα, από όπου και το εισιτήριο που βλέπετε, και στην οποία εμφανίστηκε κανονικότατα. Σωσία σου ήταν στην Εβίτα. Ο πραγματικός είναι στη Σκιάθο. Και αυτή η αποκάλυψη γίνεται από το layout και το media story, από ό,τι βλέπω εδώ, το έχει αναρτήσει μαζί η συνεργασία αυτών των δύο site, που έφεραν στην επιφάνεια το εισιτήριο από το musical Εβίτα, στο οποίο πρωταγωνιστεί και εμφανίστηκε κανονικότατα χθες στο Broadway ο Ρίκι Μάρτιν, εκτός και αν πήγε Σκιάθο ή πια ένα καφεδάκι εκεί στο μοναδικό παλιό λιμάνι, στις Μαξιλάρες, επέστρεψε, έπαιξε στην Εβίτα και σήμερα πάλι. Και δεν πήγε καθόλου από την μπανάνα. Από τη μικρή μπανάνα. Αυτό εννοώ. Εννοείς εσύ που πέρσι. Εκεί. Δεν ήμουν μόνη μου! Θριάμβευσες! Θριάμβευσες! Δεν ήμουν μόνη μου! Ναι, δεν ήσουν μόνη σου. Συνοδευόσουν. Παιδιά, σκέφτομαι τα κορίτσια που από για σένα. Αυτό το τριήμερο. Από μένα. Για... Δεν πούμε αυτά. Σκέφτομαι τα κορίτσια που για αυτό το τριήμερο θα έβγαλαν εισιτήρια για τη Σκιάθο, γιατί σου λέει που ξέρεις μπορούμε να συναντήσουμε τον Ρίκι Μάρτιν. Και έρχεται τώρα το layout. Εντάξει, στη Σκιάθο να πάνε τα κορίτσια, γιατί η Σκιάθο έχει. Όχι, είναι εκεί που έλεγε το πρωί. Πέρασε από το κομμωτήριο. Γιατί δεν σου αρέσει το νέο μου χτένισμα. Το νέο σου χτένισμα είναι. Έτσι από εδώ και πέρα. Θα πάρει και τι γωνίε μου. Δεν φταίει τίποτα το κορίτσι μέσα. Εγώ του είπα να κάνει κάτι γρήγορο γιατί θα δουλειέ. Τι να πάει κάτι μπριζολάκια. Είχε να πάει κάτι φιλέτα. Αμάθητα τα κατέβαζε. Δεν είχε να πάει τα μπριζολάκια. Θέλω να μείνουμε λίγο στο layout και ενώ βλέπετε στο δεξί μέρος, στη δεξιά στήλη του site, υπάρχει μια